πώς να στείλεις μήνυμα στο Instagram, πώς να βάλεις αυτοκόλλητα, πώς να βάλεις emoji, το πιο σημαντικό όμως, πώς να γράψεις πάνω στο βίντεο. Σήμερα θα σας τα δείξω όλα. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καπακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνει πώ να χειρίζεσαι έξυπνα τα social media για την προώθηση τη δική σου επιχείρηση. Γι' αυτό κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι στι ενημερώσει που λέει όλε για να μην χάνει κανένα καινούριο επεισόδιο που ανεβάζω. Σήμερα θα σου δείξω πώ να χειρίζεσαι τα μηνύματα του Instagram, πώ μπορεί να στείλει ένα μήνυμα, πώ μπορεί να στείλει μήνυμα με βίντεο, πώ μπορεί να γράψει πάνω στο βίντεο και άλλα πολλά πολλά, πολλά μικρά μυστικά. Γράψω μου τα σχόλια. Εσύ βιντεο βιντεομηνύματα. Πάμε να τα δούμε. Ωραία, βρίσκομαστε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Πάμε να σου δείξω καταρχήν πού θα βρει τα μηνύματα εδώ στο λογαριασμό. Κάτω αριστερά υπάρχει το σπιτάκι. Πατάμε πάνω, μα πάει στη ροή μα. Εδώ δηλαδή που βλέπουμε τα... όλε τι κοινοποιήσει. Επάνω δεξιά είναι το βελάκι. Πατάμε επάνω και μα ανοίγουν τα μηνύματα. Εγώ θα στείλω εδώ στον πρώτο λογαριασμό ένα μήνυμα. Λοιπόν, καταρχήν για να γράψουμε ένα απλό μήνυμα, πάμε εδώ που λέει μήνυμα κάτω και πληκτρολογούμε ό,τι θέλουμε. Παντώντα αποστολή, θα παραλάβουν το μήνυμά μα. Εδώ, στο μικρόφωνο. Πατώντα πάνω στο μικρόφωνο, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε ό,τι θέλουμε και αφήνοντα το, στέλνετε αυτόματα. Εδώ έχουμε διάφορες φωτογραφίες, επιλέγοντας το πρώτο, είτε βίντεο είτε φωτογραφία και πατάμε αποστολή, έχει φύγει και αυτό. Πατώντας το συν μας ανοίγουν ακόμη δύο. Το τρίτο είναι τα αυτοκόλλητα. Τα αυτοκόλλητα είναι τα απλά αυτοκόλλητα και τα τζιφ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα απλά αυτοκόλλητα. Εδώ μας βγάζει κάποια προτινόμενα, αλλά αν θέλουμε κάτι συγκεκριμένο πάμε πάνω, πατάμε ε, hello ας πούμε. Μας βγάζει εδώ διάφορα. Επιλέγοντας κάποιο μπορούμε να το στείλουμε και αυτό. Τώρα, αν θέλουμε να πάμε στα τζιφ, πατάμε δεξιά, τζιφ ή GIF όπως τα λέτε, πατάμε δεξιά και μας βγάζει και εδώ κάποια προτινόμενα. Αν θέλουμε να πατήσουμε ε, κάτι συγκεκριμένο, buy ας πούμε, μας βγάζει και εδώ τα συγκεκριμένα πάνω σε αυτή τη λέξη, επιλέγουμε και πάει και αυτό αυτόματα. Πατώντας πάλι επάνω, μας ανοίγει και το τελευταίο κουτάκι με τις γραμμούλες που εδώ μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας μηνύματα τα οποία θα είναι γρήγορα θα πληκτρολογούμε μόνο τα δύο πρώτα γράμματα και θα μπορεί να φύγει το μήνυμα. Εγώ εδώ έχω, α πούμε, φτιάξει, θα σα καλέσω τηλεφωνικά. Αν πατήσω επάνω, φεύγει, επιλέγετε εδώ και με την αποστολή πάει ακριβώ. Μπορείτε να φτιάξετε και τα δικά σα. Ε, να το διαγράψω αυτό. Μπορείτε να φτιάξετε και το δικό σα γρήγορο μήνυμα. Πατώντας επάνω πάμε στο τελευταίο εικονίδιο πάλι και εδώ δεξιά υπάρχει το συν. Εδώ μπορείτε να κάνετε τη συντόμευση, οποιαδήποτε μπορεί να είναι αυτή. Εδώ στο μήνυμα μπορείτε να γράψετε είμαι Ε, και εδώ μπροστά μπορείτε να γράψετε ε και γ, ας πούμε, τα δύο πρώτα γράμματα. Πατάτε αποθήκευση και το μήνυμα είναι έτοιμο. Εγώ εδώ έχω κάνει μία που λέω θα σας καλέσω τηλεφωνικά και έχω βάλει για τα πρώτα δύο γράμματα, τις πρώτες δύο λέξεις θα σας. Οπότε όταν θα γράψω εγώ θα σας όλο μαζί μου βγάζει ακριβώς εδώ το κείμενο. Το επιλέγω και μου βγάζει όλο το υπόλοιπο χωρίς να χρειάζεται να γράψω τα, όλα τα υπόλοιπα. Ε, ας το σβήσουμε αυτό. Και πάμε λοιπόν να δούμε, ε, πατώντας το συν, να κάνουμε δηλαδή μία συντόμευση. Το μήνυμα είναι «Είμαι απασχολημένος». «Είμαι απασχολημένος». Η συντόμευση μπορεί να είναι ένα απλό ε. Δεν χρειάζεται να είναι ούτε δύο λέξεις. Πατώ «Αποθήκευση». Οπότε, όταν είμαι εδώ στο μήνυμα και πατήσω ε, μου βγάζει τη συντόμευση. Πατώ το εικονίδιο και λέει Είμαι απασχολημένο. Και το στέλνω και με αυτόν τον τρόπο κερδίζω χρόνο σε περίπτωση που δεν μπορώ να απαντήσω σε ένα μήνυμα. Τώρα, πώ μπορείτε να στείλετε βίντεο και να γράψετε πάνω. Πατώντα την κάμερα, μα ανοίγει η κάμερα και εδώ θέλω να σου εξηγήσω ότι λειτουργεί ακριβώ όπω τι ιστορίε του Instagram. Ό,τι μπορεί να βάλει στι ιστορίε του Instagram μπορεί να το κάνει και στα βιντεομηνύματα και στι φωτογραφίε. Δηλαδή, εδώ στο βίντεο τώρα έχει διάφορα φίλτρα ε, που μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπω ακριβώ τι ιστορίε. Κάτω-κάτω σου λέει η δημιουργία, μπορεί να γράψει κείμενο. Το κανονικό. Μπορεί να κάνει boomerang. Διάταξη. Super zoom. Και χωρί πάτημα. Δηλαδή, να το πατήσει μία φορά και να μην το κρατά. Πάμε εμεί εδώ στο κανονικό. Ε, αν πατήσω μία φορά, βγάζω φωτογραφία. Λοιπόν, τώρα, αν θέλω να στείλω μήνυμα, πατώ εδώ κάτω αριστερά την κάμερα και μπορώ να πατήσω παραταμένο το κουμπί για να τραβήξω βίντεο. Πατώ λίγο παραταμένο, δεν θα μιλήσω για να μην ακούγεται η φωνή μου δύο φορές. Ωραία. Κάτω-κάτω μας δίνει επιλογές. Προβολή μία φορά, δηλαδή ο παραλήπτης να δει το βίντεο μας μία φορά. Το δεύτερο είναι να επιτρέπεται η επαναπροβολή, δηλαδή να μπορεί να το δει και δεύτερη φορά και το τρίτο να διατηρηθεί στη συνομιλία. Επάνω, αν πατήσουμε το κουμπί με τη φωτογραφία, στέλνετε το μήνυμα. Στα δεξιά μπορούμε να κάνουμε αποστολή και σε άλλους παραλήπτες. Πάνω πάνω μας έχει το βελάκι, το πρώτο αριστερά, το οποίο αν το πατήσουμε κατεβαίνει το βίντεο στο κινητό μας. Αποθηκεύεται δηλαδή. Το δεύτερο, πατώντας επάνω, μας δίνει τις ίδιες δυνατότητες με τις ιστορίες του Instagram. Το τρίτο είναι ο ήχο. Το τέταρτο είναι το καγκελωτό, αυτό η γραμμούλα η καγκελωτή. Εδώ λοιπόν μπορούμε να γράψουμε πάνω στο βίντεο και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ μα δίνει διάφορα μολύβια. Τα τέσσερα πρώτα από αριστερά είναι ήδη γραφή. Αν πατήσω το πρώτο είναι έτσι λίγο πιο χοντρό. Αν πατήσω το δεύτερο και αυτό σχεδόν ίδιο το βλέπω αλλά με τη γραμμούλα που τραβάς σου, κάνει, σου δίνει βελάκι, δηλαδή κάνει αυτόματα το, το σχέδιο από το βελάκι. Το τρίτο είναι πιο λεπτή η γραμμή, αυτό που μου αρέσει το τέταρτο, το οποίο είναι σαν νέον και μπορείς να γράψεις. Πατώντας το τελευταίο με το δάχτυλο σου σβήνεις ό,τι έχεις γράψει. έτσι όλες τις γραμμές. Αν σταματήσει επιλέγεις το ίδιο και συνεχίζεις σβήνεις και τα υπόλοιπα. Εγώ θα επιλέξω το πρώτο τελευταίο που σας είπα ότι μου αρέσει. Και έχω γράψει πάνω στο βίντεο. Πατώ τέλος και μπορώ να κάνω αποστολή είτε στη φωτογραφία είτε και σε άλλους παραλήπτες. Το ίδιο ισχύει και στη φωτογραφία. Μπορείς να γράψεις επάνω ότι θέλεις σε όλες τις μορφές όπως το βίντεο για να επιλέξεις και χρώμα. Πατάμε τέλος και είμαστε έτοιμοι. Να θυμάσαι ότι τα βιντεομηνύματα λειτουργούν ακριβώς όπως και οι ιστορίες σου στο Instagram. Μπορείς να στείλεις ε, ένα απλό βίντεο, μπορείς να βάλεις τα φίλτρα σου, μπορείς να κάνεις έτσι αστείες φατσούλες κτλ. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο. Σου προτείνω να στέλνεις την αγάπη σου από εκεί, να γράφεις με νέον σ' αγαπώ ή μου λείπεις ε, και θα δεις ότι είναι πολύ πιο ωραία τα μηνύματα πια στο Instagram. Αυτό ήτανε. Έχω ετοιμάσει για σένα έναν δωρεάν οδηγό, όπου σου μαθαίνει πώς να μεγαλώσεις τους followers σου στο Instagram, γιατί πρέπει να κοινοποιήσεις κατάλληλε ώρες, ποια hashtags πρέπει να χρησιμοποιείς και άλλα πολλά πολλά μικρή μυστικά. Θα τον βρεις κάτω στην περιγραφή. Και για να μάθεις πώς θα κρύψεις τις Instagram ιστορίες σου από κάποιους που σε ακολουθούν αλλά δεν θέλεις να τις βλέπουνε, θα βρεις το βίντεο εδώ. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.